Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καλύπτει τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει τα σωματεία, διότι όπως ξέρουμε και το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός για τη δημόσια υγεία υστερεί πάρα πολύ και υστερεί με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα και με τα δεδομένα που υπάρχουν στο ΣΑΚΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, θεωρούμε ότι η δημόσια υγεία αυτή τη στιγμή περιορίζει πάρα πολύ το πακέτο υπηρεσιών που δίνει στους ασφαλισμένους και στους ανασφάλιστους και μάλιστα σε σημείο όπου κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν το πρώτο αίτημά μας είναι η αύξηση του προϋπολογισμού. Το δεύτερο αίτημά μας είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη λογιστική προσέγγιση επιτιθεμάτων γιατρικής. Δεν τη δεχόμαστε σε καμία βάση να συντηρείται αυτό το πράγμα όταν υπάρχουν ανάγκες που άπτονται του επιστημονικού κανόνα. Τρίτον, είμαστε κατά τις ανεξέλεγκτες επιχειρηματικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα, και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Αυτή η τακτική μας έχει οδηγήσει στο παρελθόν σε ουσιαστικά μια εκτόξευση δαπανών που την πλήρωσε πάρα πολύ άσχημα ο ελληνικός λαός και δεν τη δεχόμαστε σε οποιαδήποτε έκφρασή της. Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, διότι μια αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια πρέπει να γίνεται και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αλλά όχι ως προάγγελος απολύσεων όπως έχει αυτή τη στιγμή, το έχουμε αντιληφθεί όλοι, ότι τι έχει συμβεί και στην δημιουργία του παιδί και άλλων διαδικασιών.